Είμαι Χρήστος Μιχαλιός, εκπροσωπώ τον Φιλοπρόοδο Όμιλο Καρδαμήλων, τον Σύλλογο Αποφύτων Λιβανίου που συντηρούμε τα σχολεία και τον Εξοραϊστικό Σύλλογο Γιώσανα. Λοιπόν, δεν είχαμε καμία ενημέρωση από κανένα. Τυχαία το μάθαμε. Ερήμην των κατοίκων προσπαθεί να πάρθει μια απόφαση. Δεν είμαστε αντίθετοι στο να γίνει έναν νταμάρι. Αλλά γιατί όντως υπάρχει έλλειψη αδρανών υλικών. Το κατανοούμε. Αλλά το πού και το πώς και με ποια μελέτη θα γίνει. Σε μια περιοχή η οποία είναι χαρακτηρισμένη η Natura. Είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Και ένα ενδυνάμει γεωλογικό πάρκο που προσπαθούμε να χαρακτηρίσουμε, γιατί υπάρχουν πανεπιστημιακές μελέτες που λένε ότι τα πετρώματα αυτά είναι τα αρχαιότερα της Ευρώπης και υπάρχουν σε διάφορα πανεπιστήμια της Γερμανίας και γνωστά ακόμα και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που θα μπορούσε να γίνει πόλος έλξης για μια ήπια τουριστική ανάπτυξη και σύν τις κτηνοτροφικές μονάδες που δίνουν ζωή στο ρημαγμένο βόρειο τμήμα του νησιού. Εμάς για την περιοχή αυτή συγκεκριμένα, δεν σημαίνει, επειδή άκουσα τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και είπε μπορούμε ας είναι Natura να το κάνουμε. Τότε γιατί να χαρακτηριστεί, για ποιο λόγο, απείρου κάλους και Natura η περιοχή. Υπάρχει να γίνουν σχετικές, δεν είμαστε αντίθετοι να γίνει, αλλά να δούμε τις μελέτες, το συγκεκριμένο σημείο που θα γίνει. Εμάς ως κατοίκους θα μας βρει αντίθετους αν γίνει σε αυτή την περιοχή. Αυτό είναι δεδομένο. Ευχαριστώ. Μια μικρή αντιπροσωπεία από τα Κατάμιλα, έτσι, για να ενημερωθούμε για το θέμα των ατομικών ζωνών στην περιοχή. Δυστυχώς εμείς δεν ήμασταν ανάμεσα σε αυτούς που έχουν ενημερωθεί και έχουν γίνει διαβουλεύσεις για αυτό το ζήτημα και θορυβηθήκαμε, αλήθεια είναι, και ζητήσαμε μια καλύτερη ενημέρωση σε πρώτη φάση. Μας προβληματίζει το γεγονός ότι έχουν πάρθει άδειες. Ακούσαμε ότι στην περιοχή εκεί, στα Κύλα, στην οποία πρόκειται να γίνει αυτή η ζώνη, έχουν πάρθει κάποιες άδειες χωρίς να έχουν προηγηθεί πρώτα διαβουλεύσεις οι κατάλληλες για αυτή την κίνηση. Αυτό μας προβληματίζει. Αλλά κανονίσαμε ωστόσο συνάντηση με τον κύριο Λουλή την επόμενη εβδομάδα στο Πιτιός για να μας υποδείξει ακριβώς το σημείο. Γιατί ακόμα ούτε αυτή την ενημέρωση έχουμε λάβει, ποια είναι τα σημεία και υπό ποιες προϋποθέσεις, να μας υποδείξει τα σημεία, να του καταβάλουμε και εμείς τις απόψεις μας, να γίνει μια συζήτηση και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Η περιοχή αυτή έχει περιορισμούς, οι οποίοι θα αναλυθούν στη συνέχεια εκτενέστερα. Εκ μέρους των Καραμήλων, είσαστε αρνητικοί στη συγκεκριμένη εξέλιξη? Θα ήθελα πρώτα να ενημερωθώ, γιατί δεν έχει γίνει αυτό και είναι από μόνο του στενάχωρο κάτι τέτοιο. Και μετά, αφού ακούσουμε και όλες τις απόψεις των ανθρώπων της περιοχής, τις λάβουμε υπόψη μας, θα μπορέσουμε να εκφράσουμε άποψη καλύτερα. Κύριε Πρόεδρε, εσείς μιλήσετε καθόλου με τον Πρόεδρο του Πιτιούς ή οτιδήποτε, γιατί ο Αντιπεριφερειάρχης το έβαλε έτσι σαν ψηλοδεδομένο ότι συμφωνούν τα Καρδάμιλα? Όχι, δεν συμφωνούν τα Καρδάμιλα, δεν έχουν ενημερωθεί τα Καρδάμιλα. Εγώ ενημερώθηκα από κατοίκους και από περίκους. Προσπάθησα να ενημερωθώ και σήμερα που κατέβηκα κάτω κλείσαμε αυτό το ραντεβού. Δεν έγινε κάποια άλλη διαβούληση. Είναι μια περιοχή Natura από ό,τι μας λέτε. Είναι περιοχή Natura. Θίγονται κάτοικοι από αυτή την κίνηση. Έχει δηλαδή και ιδιοκτησίες κατοίκων? Ναι, έχει ιδιοκτησίες. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Νομίζω ότι δεν έχει ιδιοκτησίες. Αλλά υπάρχουν παράπλευρες έμεσες συνέπειες, τις οποίες όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Και με προβληματίζει και το γεγονός, γιατί όταν δεν γίνονται οι απαραίτητες διαβουλεύσεις, μου δείχνει ότι ίσως και η μελέτη. Δηλαδή, ολόκληρη Βόρεια Χίος μόνο αυτό το σημείο υπάρχει. Θα έπρεπε δηλαδή να γίνει μια πιο σωστή ενημέρωση και συζήτηση. Αυτά ήρθαμε να συζητήσουμε σήμερα και να λύσουμε. Ανήκει στο Πιτιός αυτή η περιοχή? Είναι στα όρια. Είναι στα όρια και στα Καρδάμιλα. Η πληροφόρηση που έχω προφορικά μέχρι τώρα είναι ότι είναι στα όρια. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει να μας υποδείξουν την περιοχή, να λάβουμε γνώση κι εμείς. Να ενημερώσουμε τους κατοίκους για να μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε. Γιατί θεωρώ ότι έχουμε λόγο.
διαβουλεύσεις. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και άλλα μέρη στην περιοχή τα οποία δεν θίγουν ούτε κατοίκους ούτε ευαίσθητες περιοχές, γιατί και η περιοχή του Πιτιού και των Καραμίλων είναι και μια, προσπαθούμε για μια τουριστική ανάπτυξη. Όλοι πάντως η Βορέχεια μέσα στο Συνατούρα ανήκει. Είναι τώρα... περιοχή Natura, βέβαια. Όλα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν εκτενέστερα. Δεν έχει γίνει αυτή η διαβούλευση, ούτε αυτή η συζήτηση. Από ό,τι γνωρίζω, μόνο με τον πρόεδρο του Πιτιού έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Αυτό όμως δεν είναι, είναι λόγος για να προχωρήσουν διαδικασίες χωρίς διαβουλεύσεις. Πώς λέτε το όνομα,